Όσα είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος και όσα είπε ο κύριος Μινάς Χατζημιχάλης. Δυστυχώς για το νησί μας, μετά από τα γεγονότα του καλοκαιριού και την ανθρώπινη προέλευση των προσφύγων, επέλεξε η κυβέρνηση για ΚΕΠΗ. Στον Λινοπότη. Ήμασταν αντίθετοι για ΚΕΠΗ, στον Λινοπότη και γενικώς στο νησί μας. Αντιστεκόμαστε εδώ και 67 ημέρες από ανθρώπους που κατοικούν στην περιοχή, που είδαν να κινδυνεύουν οι περιουσίες τους, τα σπίτια τους και η ηρεμία που τόσα χρόνια είχαν. Ευτυχώς αντέδρασαν δυναμικά και σε αυτό τους αξίζει συγχαρητήρια. Είχαμε από την πρώτη στιγμή τη συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής, που ήταν και είναι κατά των ΚΕΠΗ. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν ενδείκνεται διότι είναι στον ιατρικό δρόμο, υπάρχει εκκλησία και γύρω στην περιοχή σπίτια και στρατόπεδο το οποίο για εθνικούς λόγους δεν έπρεπε να γίνει εκεί το ΚΕΠΗ. Παρόλες τις προσπάθειες και τις υποδείξεις για άλλους χώρους και από εμάς και από τη Δημοτική Αρχή, οι κύριοι της κυβέρνησης χωρίς διάλογο, χωρίς να ερωτηθούν οι τοπικοί φορείς και δικτατορικά θέλουν να επιβάλλουν με το έτσι θέλω τα ΚΕΠΗ στο νησί μας. Τους λέμε λοιπόν ότι αγωνιζόμαστε για το νησί μας, για την οικονομία του και για την οντότητά του. Η Κόση είναι ένα νησί που στηρίζεται μόνο στον τουρισμό και δεν συγκρίνεται ούτε με τη Μυτιλήνη, ούτε με τη Σάμο, ούτε με τη Χίο, αλλά ακόμα και με τη Λέρο. Κρίνοντας όμως εκ του αποτελέσματος, βλέπουμε σε μέρη όπου έχουν γίνει και πει, οι ζωές είναι κατά χιλιάδες, ενώ στο νησί μας έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Και είναι και διαχειρίσιμη κατάσταση. Ενώ η Ευρώπη δίνει χρήματα στην Τουρκία 3,5 δις, το χρόνο, αντί να πιέσει τους γείτονες να τους κρατούν στην Τουρκία και να τους επιστρέφει στον τόπο που δυστυχώς τους στέλνει στην Ελλάδα. Εθαρρύνοντας τους δουλέμπορους να κερδοσκοπούν και να πνίγονται παιδιά και νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο στη Συρία. Κατανοούμε το πρόβλημά τους και δείχνουμε τη συμπάθειά μας. Πού είναι οι αλληλέγγυοι οι Ευρωπαίοι να σταματήσουν τον πόλεμο και να σταματήσει το κακό, που η υποστήριξη της Ευρώπης, που είναι η υποστήριξη της Ευρώπης στην Ελλάδα ως μέλος της Ευρώπης, γιατί άραγε δεν δέχονται αυτούς τους πρόσφυγες που θέλουν να πάνε σε χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία. Αγαπητοί συμπολίτες, ένα είναι το συμπέρασμα. Θέλουν να τιμωρήσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και σε αυτό συμβάλλει η κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Προέκυψε τώρα τελευταία η κυβέρνηση μετά από αντιπερισπασμό του Υπουργού Άμυνας να γίνονται εργασία στο στρατόπεδο 148. Μια περιοχή που και πάλι δεν ενδείκνεται να γίνει και πει, διότι είναι σε κατοικημένη περιοχή όπως το Αμανιού και το Πυλί, όπως και εκεί ο κόσμος αντιστάθηκε και μπράβο τους. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση, η προοδευτική κατά κοινός λεγόμενο, προσπάθησε με τη βία των ΜΑΤ να καταστήλει την αντίσταση του λαού. Με αποτέλεσμα πολλοί να φάνε άγριο ξύλο και να είναι σήμερα κατηγορούμενοι με διάφορες κατηγορίες. Παιδιά που μέχρι χτες δεν γνώριζαν τι θα πει βία. Αφού στο νησί μας δεν είχαμε ποτέ παρόμοιες εμπειρίες εμείς όλοι. Είμαστε υποχρεωμένοι να συμπαρασταθούμε σε όλα αυτά τα παιδιά που με τον αυτορμητισμό τους ήθελαν να στηρίξουν τον τόπο τους. Επίσης ακούγονται στα μέσα ότι οι φορείς στηρίζουν την κατασκευή και πει στην ΚΟ. Να ξέρουν ότι τα διοικητικά συμβούλια τους δεν είναι η πλειοψηφία και αυτή είναι η υποαίρεση στις εκλογές που θα γίνουν. Εμείς είμαστε εδώ και θα αγωνιζόμαστε για το καλό του νησιού μας. Αφήγουνε νύχτα αυτή, μη στεναχωριέστε. Που εμείς ζούμε εδώ, αγωνιούμε με το μόχθο μας και την εργατικότητά μας. Τέλος σας καλούμε όλους να συμπαραταχτείτε, να πούμε ένα μεγάλο όχι στα ΚΕΠΗ. Να συμφωνήσουμε με τον Δήμαρχο. Μια πρόχειρη υποδομή. Να έρχονται οι άνθρωποι εδώ.
να καταγράφονται, να ταυτοποιούνται και να πηγαίνουν στους χώρους που στα υπόλοιπα νησιά δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Για να μην γίνουν αποθήκες ψυχών για κάποιους ανθρώπους που συμπονούμε και το δείξαμε στην πράξη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημοτικούς συμβούλους, τους αντιδημάρχους και τον δήμαρχο που ήταν όλο αυτό τον καιρό στο πλευρό μας. Επίσης τους δημοσιογράφους που με την αντικειμενικότητά τους ανέδειξαν το θέμα, ανέδειξαν το θέμα για την μη κατασκευή στα ΚΕΔΚΙΠΗ. Αγαπητοί μου συμπολίτες, στις 11 η ώρα, στον Άγιο Γεώργιο την Κυριακή, θέλουμε να είστε όλοι μαζί εκεί, να αγωνιστούμε με ειρηνικά, χωρίς αντιδράσεις και εξαιρετισμούς. Ο αγώνας λοιπόν συνεχίζεται πάντοτε με ειρηνικούς τρόπους. Σας ευχαριστώ που ήσασταν όλοι εδώ. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε να ξέρετε, επειδή κάποια παιδιά είναι στο νοσοκομείο και είναι χτυπημένα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας θα πάμε στην αστυνομία και στην αστυνομία για να συμπαρασταθούμε σε αυτά τα παιδιά που πραγματικά αγωνίστηκαν με ειρηνικό τρόπο, πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ.